Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, Στέλλα. Τη Μαριλίνα μας, τη Βακονδύο από το Survivor. Εννοείται, παιδιά, έχουμε τη Μαριλίνα μαζί μας. Γι' αυτό δεν φεύγει η Στέλλα, γιατί Survivor χωρίς Στέλλα δεν γίνεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είσαι ακόμα σε mood Αγίου Δομήνικου, βλέπω. Έχεις το αφητά δίπλα σου, όλα αυτά. Ναι, τα αφητά μου. Είμαι στο αγαπημένο μου καφέ, έχω έρθει τώρα. Ναι. Έχω κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά για να έρθω να σας μιλήσω. Α, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βέβαια, ακούγεσαι λίγο έτσι σε βάθος. Ακούγεται σαν να είσαι σε τέτοιο. Εγώ και βλέπω την εικόνα, γιατί καλά, είναι απίστευτο πόσο την αλλαγή που έχει κάνει μετά το Survivor. Την είχαμε συνηθίσει με αυτή την εικόνα τόσους μήνες μέσα στο παιχνίδι. Και ξαφνικά από ποια άποψη το λέτε, που έχω φτιαγμένο μαλλί τώρα. Ναι. Αυτό. Λουσμένη, περιποιημένη, όμορφη που ήσουν και εκεί. Δεν πιστεύω να ξέρετε, ξεκάθαρα. Επανήλθα, έγινε αυτός μου ξανά. Έτσι. Στέλλα μου. Εσύ Μαριλίνα, τώρα, γιατί ξέρω τι θες να ρωτήσεις. Ναι, η Μαριλίνα γενικά ήταν ένα άτομο μέσα στο Survivor, ήταν ένα κορίτσι μέσα στο Survivor που είχε ακούσει αρκετά πράγματα και ειδικά το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στην αγωνιστικότητά σου. Εσύ πώς το ένιωθες όλα αυτά, γιατί Μαριλίνα μου δεν ήσουν μια παίκτρια αδύναμη. Ήσουν από την αρχή μια παίκτρια πολύ καλή αγωνιστικά στο Survivor. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ όμως που έβλεπες και αναγνώριζες την απόδοσή σου να πέφτει, γιατί ήταν κάτι που είπες, γι' αυτό και στο λέω εγώ και το βλέπαμε. Πώς ένιωθες για αυτή την κατάσταση? Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν μπήκα στο παιχνίδι, μπήκα αρκετά δυναμικά και το σώμα μου το ένιωθα πολύ καλά. Και τα έδινα όλα στους αγώνες. Απλά μέσα στο παιχνίδι, όπως είπα και τις προάλλες, είχα πει και κάτι στην προσωπική μου συνέντευξη, το οποίο δεν είχε παιχτεί. Για 2 εβδομάδες εκεί που δεν ήμουν καλά αγωνιστικά, έπαιρνα αντιβίωση, ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Έπαιρνα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν τρώγαμε τίποτα. Οπότε αυτό μου είχε καταστρέψει τον οργανισμό, ένιωθα αδυναμία. Συν το ότι αυτό που είπα, ότι είχα ανατρεφεί χυμής μου συγχρόνως, δηλαδή είχε πέσει ο οργανισμός μου. Γιατί στο Survivor όταν μπαίνεις, εκεί που είσαι εδώ, πέφτεις, κάνεις το οργανισμό και ξανανεβαίνεις. Οπότε έγινε ένας συνδυασμός, αλλά εγώ όταν μου είχε πει ο γιατρός, αν θες μην παίξεις 3-4 μέρες για να επανέλθεις, είπα δεν με νοιάζει, θα παίξω, λέω, και όσο αντέχω, δηλαδή ας μην νικήσω, δεν πειράζει, αλλά θα παίξω, δεν θα κάτσω στο πάγκο. Οπότε γενικά είμαι ένας άνθρωπος το οποίο αν πονάω δεν το δείχνω ποτέ. Ναι. Και έπαιζα κανονικά, μετά σιγά σιγά με πήρε κάτω βόλτα γιατί δεν έφερα νίκες. Με είχε πάρει από κάτω. Συγχρόνως τότε είχε αρχίσει και έπεσε λίγο τη ψυχολογία μου, γιατί μου λέγανε αδύναμη, ενώ από την αρχή του παιχνιδιού για ένα μήνα σερί έφερα κάθε μέρα νίκες. Ναι. Ένα μήνα και μία εβδομάδα τα είχαμε τρεις ακριβώς. Οπότε όλο αυτό άρχισε να με ρίχνει και σιγά σιγά εκεί που άρχισα να παίρνω τα πάνω μου ήταν που είχα ψηφιστεί ήδη, έπαιξα τη μονομαχία. Και μετά ξέρεις στο τέλος τη Μαριλίνα, δεύτερη μονομαχία που αποχώρησε. Αυτό που λες, το είχαμε συζητήσει και με τη Μαρία την Αντωνά, δεν θυμάμαι και με ποιον ακόμα, ότι η ψυχολογία είναι το Άρη α και είναι εύκολο, συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά γιατί δεν θα ναι. Νιώθω ότι τελικά η ψυχολογία είναι το α και το ω μέσα στο Survivor. Δηλαδή θα μπορούσε ένας πολύ αδύναμος παίχτης, αν έχει πολύ καλή ψυχολογία, να τα καταφέρει και ένας πολύ δυνατός παίχτης με πολύ άσχημη ψυχολογία να φύγει από το παιχνίδι. Για εμένα έχει να κάνει πάρα πολύ με την ομάδα. Δηλαδή, αν η ομάδα σε πιστεύει, δεν πάει να είσαι ο πιο αδύναμος παίκτης. Ναι. Θα φέρεις νίκη. Γιατί σε πιστεύει η ομάδα σου. Ναι. Εάν η ομάδα σου σε ρίχνει και δεν σε βοηθάει, γιατί αυτό είναι η ομαδικότητα. Να πιστεύει ο ένας τον άλλον. Έτσι. Και δυστυχώς δεν υπήρχε σε εμάς μετά από ένα διάστημα ομαδικότητα. Και αυτό φάνηκε. Πιστεύω μέχρι και τώρα, δηλαδή, που παρακολουθώ λίγο το παιχνίδι, αυτό βλέπω. Ότι κάποιους παίκτες δεν τους πιστεύουν. Μαριλίνα, όταν επέστρεψε οι δικοί σου άνθρωποι, πώς είδαν την παρουσία στο παιχνίδι? Μου είπαν ότι είχα ίσως, δεν ξεφτυλίστηκα, ότι κράτησα σταθερά του χαρακτήρα μου και ότι αυτά που ένιωθα τα έλεγα και τους έκανε πολύ εντύπωση που είχα πέσει τότε αγωνιστικά και δεν είχαν καταλάβει τι είχα πάθει γιατί με βλέπαν ότι δεν ήμουν καλά. Εγώ εντωμεταξύ προσπαθούσα στο παιχνίδι εκείνο το διάστημα να μην απαντάω για να μην αναλωθώ, δεν ήθελα να... Ναι. Να αρχίσω να μιλάω πάρα πολύ, γιατί και εγώ είμαι αρκετά έντονος χαρακτήρας. Οπότε απλά έριξα τους ρυθμούς μου, τους άκουγα και έλεγα θα σας αποδείξω ποια είμαι σιγά σιγά. Απλά μετά προς το τέλος λέω καλύτερα είναι να αποχωρήσω για προσωπικούς μου λόγους. Σε είχαμε δει έτσι λίγο να βγαίνεις και να αντιδράς. Νομίζω ήταν τα νεύρα σου όταν έφερες νίκη το τελευταίο διάστημα που είπες και ποια είναι αδύναμη τώρα.
Γιατί νομίζω ναι, το είχε ακούσει πολύ. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Είχε κάνει εκεί το ξέσπασμά σου. Επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά και στην Ένωση, σε δύο εβδομάδες θα είναι η Ένωση. Τι παίκτες πιστεύεις από αυτούς που έχουν μείνει θα πρέπει να αποχωρήσουν πριν την Ένωση, ότι δεν τους αξίζει αγωνιστικά να βρίσκονται εκεί? Δεν τους αξίζει. Νομίζω ότι απλά σιγά σιγά θα αποχωρούν οι πιο σε εισαγωγικά αδύναμοι. Δηλαδή αυτοί που σε σχέση με τους άλλους φέρνουν λιγότερες νίκες ή είναι πιο αργοί. Δηλαδή σίγουρα η Χρύσα από τους μπλε αυτή τη στιγμή είναι η πιο αδύναμη παίκτρια. Και από τους κόκκινους νομίζω η Άιρα, αλλά είναι αυτά τα δύο κορίτσια τα οποία σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι πιο κάτω. Δεν είναι ότι είναι αδύναμη. Σας πω εγώ ότι είναι Άιρα, τη θεωρώ πάρα πολύ καλή παίκτρια. Πάρα πολύ καλή παίκτρια. Και απλά και μιλάμε τώρα σχετικά με όλη την ομάδα, έτσι, ξεκάθαρα. Όσον αφορά στη Χρύσα, επειδή δεν τα πηγαίνατε και πολύ καλά, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο παιχνίδι, πιστεύεις ότι όλο αυτό με τον τραυματισμό, το πόδι της την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτσι ένα υπερβολή, έκανε την τρίχα τριχιά. Ναι, για να παραμείνει ακόμα μια εβδομάδα, για να της δώσει μια παράταση, πιστεύεις γίνονται τέτοια πράγματα μέσα στο παιχνίδι? Θα σας πω, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να έχω άποψη. Σίγουρα η Χρύσα έτρεξε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν έδειξε ότι πονάει κάπου. Αλλά βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, όταν φτάνεις στη μονομαχία, αν όντως θες να παραμείνεις, γιατί στη μονομαχία δεν θες να παραμείνεις, επίσης μπορεί να μην παίξεις καλά και να φύγεις, όπως είχα κάνει κι εγώ. Το ξεχνάς τον πόνο σου. Δηλαδή κι εγώ, ας πούμε, τότε που ήμουν με την αντιβίωση και ήμουν χάλια, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Δεν το έδειχνα. Έτρεχα, δεν έτρεχα τόσο γρήγορα, αλλά έτρεχα. Δεν το έδειχνα. Οπότε, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Μπορείς να μου πεις όμως με ποιον θα βγαίνοντας, ας πούμε, έχεις επαφή, θα έχεις φιλία, για να το πω έτσι, και με ποιον δεν θα πήγαινες ούτε για καφέ? Λοιπόν, γενικά εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ κοντά φίλοι μου, είναι η Ιωάννη και η Άιρα. Δεν το συζητώ. Όπως και ο Γιώργος, ο Παπαχαραλάμπους, με τον Ντάνιελ, με τον Θοδωρή. Το σταμάτη, αλλά γενικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το μόνο άτομο που δεν θα μπορούσα να πάω για καφέ ποτέ μου είναι ο Τζέιμ και η Σταυρούλα. Δεν ταιριάζουμε καθόλου με αυτό το δύο άτομο. Ο Τζέιμ και η Σταυρούλα. Ο Σταμάτη τώρα που. Ο Σταμάτη είναι αυτό που βλέπουμε. Γιατί βλέπουμε έτσι μία τάση. Ορίστε. Συγγνώμη, ο Σταμάτη είναι. Ναι, οκ, ναι. Είναι ένα άνθρωπο που βλέπουμε μία τάση προς εκείνον, πολύ αρνητική. Ενώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ουσιαστικά που λέει ό,τι βλέπει. Είναι δύο πολύ αντιφατικά πράγματα. Εσύ που έκανες παρέα μαζί του, τι άνθρωπος είναι ο Σταμάτης? Λοιπόν, ο Σταμάτης είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Σταμάτης πολλές φορές μπορεί να μην έτρωγε για να δώσει το φαγητό του στην Ιωάννα, στην Άιρα που πεινούσαν. Γενικά τα δίνει όλα σε όλους, δηλαδή δεν το σκέφτεται καν. Απλά το μόνο κακό είναι ότι τον έχει απορροφήσει το παιχνίδι. Είναι λίγο υπερβολικός, δηλαδή αυτό του το έλεγα και θα του το λέω σε αυτά τον τρόπο που τα λέει συνήθως. Δηλαδή δίνει πάρα πολύ ένταση στο λόγο του. Όντως αυτά που λέει έχει δίκιο, απλά το κάνει με υπερβολικό βαθμό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι λέει κάτι το οποίο είναι ψέμα, ό,τι βλέπει το λέει πραγματικά, απλά δίνει μια υπερβολή σε όλο αυτό και εκεί χάνει το δίκιο του. Θέλω να είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε πάντα έτσι στους παίκτες που περάσαν από το Survivor. Αν πιστεύεις και εσύ ότι εάν το κοινό συμμετείχε θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη? Σίγουρα. Θα ήταν άλλη εξέλιξη. Σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετικό όλο το παιχνίδι και από άποψη, δηλαδή το πώς θα φαίνονται οι χαρακτήρες, όλα θα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να μου πεις και εάν είχες μία επιλογή από κάποιον παλιό παίχτη να μπει μέσα στο Survivor, ποιος θα ήτανε? Ποιος θα ήτανε? Δεν το έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Νομίζω και ο Ηλίας τον Κότσης μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Ναι. Και η Εύη, η Σαλταφερίζη, νομίζω κάτι τέτοιο θα προτιμούσα. Η Εύη, την είχα ξαναδεί. Ναι. Πάντως, έτσι, χωρίς να τους ξέρω. Τον Ηλία τον ξέρω όχι πολύ καλά, αλλά και την Εύη που δεν την ξέρω, δεν έχω γνωρίσει από κοντά ποτέ. Μου έβγαλε κάτι πολύ καλό στο χαρακτήρα της. Και αγωνιστικά. Μάλιστα. Ποια στιγμή έτσι μέσα από το παιχνίδι θα κρατήσεις εσύ μαζί σου σαν ανάμνηση?
σχέση, εντάξει, τα αγωνίσματα μου λείπουν πάρα πολύ. Η ένταση εκεί, όλο πάρα πολύ ωραίο, μου λείπει ήδη. Αλλά αυτό που θα κρατήσω είναι τα βράδια στην παραλία, γιατί δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα στην παραλία. Που καθόμασταν εκεί στα αστέρια και συζητούσαμε όλοι μαζί και άλλαζε και λίγο το μυαλό, γελούσαμε και χαλαρώναμε. Πραγματικά αυτό πρέπει να είναι αξέχαστες στιγμές. Είναι αλήθεια πανέμορφα. Δηλαδή, είμαστε στην παραλία και τόσα αστέρια που βλέπαμε, εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το δούμε τόσο καθαρά. Ήταν απίστευτα ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου το πρώτο φαγητό, το πρώτο πράγμα που ζήτησες μόλις βγήκες μέσα από το Survivor. Τώρα θα γελάσετε. Λοιπόν, μουσακά. Είναι το έπαθλο που είχαμε χάσει. Ναι. Και όλοι συζητάγαμε ότι με το που γυρίσουμε στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να φάμε τους γονείς μας είναι μουσακάς, γιατί ήταν αυτό με το νερό που θα φαίναμε, δηλαδή θα είχαμε φέρει τη νίκη στην ομάδα μας. Και επειδή δεν είχαν παίξει κάποιες παίκτριες, ναι. Τότε, αν το θυμάστε και το βλέπατε το παιχνίδι έτσι κάθε μέρα, και είχαμε χάσει, το θεωρούσαμε αδικία, οπότε μουσακάς, και όντως τον έφαγα το μουσακά. Τέλεια.